Λίζη. Καλώς όρισες, Χριστό. Χαίρομαι που είστε μαζί σας. Περιττό να σου πω βέβαια πόσο χαίρομαι που σε έχω εδώ παρέα μου να σχολιάσουμε και αυτή την πολύ σημαντική μέρα. Πέσαμε στις πολύ σημαντικές μέρες. Έχουμε την Πανσέλινο σήμερα. Και είναι μια πολύ ιδιαίτερη Πανσέλινος αυτή. Οπωσδήποτε. Έτσι, κάθε Πανσέλινος έχει μια δυναμική, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά αυτή η Πανσέλινος έχει μια πολύ πιο ιδιαίτερη δυναμική. Αφενός γιατί γίνεται σε σταθερά ζώδια και ξέρουμε ότι οι Πανσέλινες νέες Σελήνες που γίνονται σε σταθερά ζώδια έχουν πάντα μια αυξημένη δυναμική και συνδέονται με δομικές αλλαγές. Mm-hmm. Οι οποίες αλλαγές μπορεί να μην εμφανιστούν την ίδια τη μέρα που γίνεται η Πανσέλινος. Θα ήταν παράλογο να πει κάποιος έγινε η Πανσέλινος, δεν έβγαλε τίποτα. Συνήθως, Πανσέλινοι ή νέες Σελήνες σε σταθερά ζώδια αναπτύσσουν αργότερα τη δυναμική τους και βέβαια αυτή η Πανσέλινος έχει τη μεγάλη διορυθμία. Είναι στην 8η μοίρα των σταθερών ζωδίων Ταύρου Σκορπιού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θεωρούνται κρίσιμες μοίρες, άρα μοίρες ιδιαίτερα φορτισμένες. Η άλλη ιδιομορφία που έχει είναι ότι και ο Ερμής είναι ακριβώς έμπλοκη με την Πανσέλινο, στην 8η μοίρα του Ταύρου, ανάδρομος και καμένος από τον ήλιο. Το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Και φυσικά και ο Άρης. Και να πούμε βέβαια μετά τι σημαίνει αυτό. Βεβαίως, αλλά πριν πούμε τι σημαίνει αυτό, για να δείτε ότι ο άνθρωπος που σας τα λέει αυτά δεν είναι καθόλου τυχαίος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ την αστρολογία, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και στη διδασκαλία της αστρολογίας, να πω ότι είναι και δάσκαλος αστρολογίας, ο Χρήστος ο Παΐζης. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία πάνω στην αστρολογία και όχι μόνο, ασχολείται πάρα πολύ με κάθε συμβολικό σύστημα, όπως είναι... Όπως οι κάρτες στη Σταρό, μεγάλη και μικρή αρκάνα, η ρούνη, η αυθεντική κελτική ρούνη, η αριθμολογία και διάφορα άλλα συμβολικά συστήματα. Και έχεις γράψει και πάρα πολλά βιβλία, 25 τον αριθμό πλέον. Και πάρα πολλά άρθρα πάνω από 1000. Δεν τη συζητάμε για άρθρα και φυσικά τον διαβάζετε και στο περιοδικό Αστρολόγος. Και με άλλα περιοδικά που συνεργάζομαι, όπως στην Ελληνική Αγωγή που έχω δημοσιεύσει πάρα πολλά άρθρα, παλιότερα στο Ζωή και Ζώδια και σε διάφορα άλλα περιοδικά. Και έχω εδώ αρκετά βιβλία σου, αυτά που δεν έχω προλάβει εγώ να πάρω. Φανταστείτε, δεν το προλαβαίνω, έτσι, είναι πολύ γρήγορος. Αυτά τα βιβλία είναι κυρίως για τους πλανητοειδείς αστεροειδείς. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είναι πάρα πολλά τα βιβλία και εμείς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πού μπορούμε να τα προμηθευτούμε όσοι ενδιαφέρονται για να εμβαθύνουν βέβαια στην αστρολογία. Κάποια βιβλία έχουν εκδοθεί από την ALS, όπου εκεί διδάσκω αστρολογία κάθε Δευτέρα όπως ξέρεις. Μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο, είναι Στουρνάρη 51. Αίθουσα ALS στην Αθήνα. Δυστυχώς το τηλέφωνο δεν το θυμάμαι απ' έξω. Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα, μήπως μπορεί. Βεβαίως, να... υπάρχει ιστοσελίδα που μπορεί να το βρουν εκεί. Γιατί ALS, εντάξει, λέγεται. Πάτρα Δυτική Ελλάδα τώρα δεν έχει και μια καθημερινή ALS, πρόσβαση. Ελληνική αγωγή. ALS, επίσης, ελληνική αγωγή. Από τις εκδόσεις Ηλίαντος του φίλου και συναδέρφου του Περικλήτου Καραμινά έχουν εκδοθεί 4-5 βιβλία μου, που φυσικά πάλι μπορούν να το βρουν εκδόσεις Ηλίαντος, το τηλέφωνο και ορισμένα άλλα τα οποία τα έχω εκδώσει ο ίδιος και τα χρησιμοποιούν κυρίως οι μαθητές μου. Οπότε αν θέλει κάποιος μπορεί να με πάρει τηλέφωνο, μπορώ να πω ένα κινητό. Δεν είναι θέμα. Θα ζητήσει, άμα είναι από το control, ο κάθε ενδιαφερόμενος, δίνουμε την άδεια να δοθεί. Και στο δικό μου. Οπότε ωραία, για να μην λέμε στον αέρα. Να ολοκληρώσουμε για την Πανσέλινο. Είναι πολύ σημαντικό. Ότι η Πανσέλινος, εκτός από το ότι είναι σε σταθερά ζώδια που συνδέονται με δομικές αλλαγές, εκτός από το ότι εμπλέκεται ο Ερμής, εμπλέκεται και ο Άρης. Ο Άρης, βέβαια. Και αυτό είναι μια εκρηκτική δυναμική. Και ίσως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι αυτή η Πανσέλινος ενεργοποιεί και αυτή με τη σειρά της την ολική ηλιακή έκλειψη που είχε γίνει το 2008. Αυτή η ολική ηλιακή έκλειψη, ξέρουμε, αλυσιδωτή αντίδραση. Έτσι. Συνδέθηκε και με την κρίση. Μην ξεχνάμε, 2008 Αύγουστος έγινε η έκλειψη. Σεπτέμβριο 2008 προκύπτει η κρίση με τους Lehman Brothers. Και κάτι άλλο. Πριν από 6 μήνες που είχαμε αντίστοιχη Πανσέλινο στον Ταύρο, είχαμε την κατάρρευση της οικονομίας του Ντουμπάι. Εγώ θα πάω και πιο πίσω ακόμα. Δηλαδή, στα σταθερά βλέπουμε από 99-2000. Τα προμηνύματα από τότε, εμείς τα λέγαμε μέσα από την αστρολογία. Μα γι' αυτό τονίζουμε ότι εκλείψεις σε σταθερά ζώδια συνδέονται με δομικές αλλαγές. Και Πανσέλινο και επιρροή χρόνων. Βεβαίως. Οι οποίες γίνονται στα σημεία εκείνα όπου είχε συμβεί η έκλειψη, λειτουργούν πυροδοτικά. Άρα η σημερινή ημέρα, μάλλον είναι μια σημαντική ημέρα, ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας. Και για τη χώρα μας ένα περισσότερο. Ζωτικά σημεία του οροσκοπίου της χώρας. Μην ξεχνάμε ότι λίγες μέρες πριν ανακοινώθηκε ότι η χώρα μας μπαίνει στο διεθνές δημοσιογραφικό. Δονητή μου θυμίζει το δουνουτού, αλλά χωρίς οργασμό. Αυτό δεν θα το δούμε. Μόνο τις δονήσεις, τα vibes θα νιώσουμε. Δονητή σε φάση βιασμού, θα λέγαμε. Ναι, ναι, μάλλον έτσι. Σωστό. Μάλλον έτσι. Πολύ εύστοχο. Λοιπόν, και από πίσω πόρτα. Ακριβώς. Μια και έχουμε και ερμή ανάδρομο, δηλαδή φοβερό, έτσι. Ασύλληπτο. Και ό,τι συζητήσει, ακούγαμε συνωμοσιολογικές.
Και φανταστικές, τα βλέπουμε τώρα. Εγώ και... θέλω να σου πω κάτι. Εβίτα, πολλοί έλεγαν. Επιβεβαιώνονται. Είχα γράψει για το Delta Nita, mm-hmm. Το ξέρει ναι, πολύ καλά. Το έχεις πολλοί πιέσει. Νόμιζαν ότι είναι μια υπερβολή δική μου και να πω κάθε... βέβαια, να ενημερώσω ότι ο Χρήστος ο Παΐζης είναι και εξειδικευμένος πάνω στην πολιτική αστρολογία. Έτσι. Και σε αυτό με βοηθάνε οι γνώσεις ιστορίας που έχω λόγω mm-hmm, των σπουδών. Mm-hmm. Γιατί πολιτική αστρολογία χωρίς ιστορία είναι μάλλον αδύνατο έτσι. Να γίνει. Και βλέπουμε ότι πάντοτε. Όταν γίνονται βαριές όψεις ανάμεσα σε Κρόνο και Πλούτονα, mm-hmm. επηρεάζουν ιδιαίτερα την ιστορία της Ελλάδας και μην ξεχνάμε, εδώ και 6-7 μήνες έχουμε την ατυχία να υφαισθούμεθα συνεχώς στο τετράγωνο Κρόνο-Πλούτονα. Και πού, μέσα στα οικονομικά μας κιόλας, και ακριβώς. Πού αλλού. Ο Πλούτονας είναι και στον άξονα της φιλίας, υποτίθεται της Ελλάδας. Οι φίλοι, ποιοι φίλοι. Εντάξει. Οι Πλουτόνιοι, Πλουτόνιοι μας βάζουν στο χέρι για τα καλά. Και κάτι που πρέπει να τονίσουμε οπωσδήποτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άξονας των οικονομικών συνδέεται με Δία και Πλούτονα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή. Ο Κρόνος και ο Πλούτονας επηρεάζουν τον άξονα των οικονομικών της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει σύγκρουση, Δία στις 5 του Εγώκερο, Πλούτονα στις 6 του Κρυού. Αμέσως έρχεται καταστροφή σε επίπεδο οικονομικό που δυστυχώς έγινε. Ήταν η κατάρρευση της οικονομίας και η αναγκαστική προσφυγή στο Δέλτα Νητά. Και η εξουσία φυσικά των ξένων δυνάμεων φυσικά. Επάνω στα δικά μας δεδομένα, φυσικά. Μια και είναι και του εξωτερικού εμπλεκόμενος κυβερνήτης και τον βλέπουμε φυσικά σε όλο το μεγαλείο. Βέβαια, Εβίτα, όπως βλέπεις στο οροσκόπιο της Ελλάδας, η Ελλάδα έχει μια ατυχία. Ο δείκτης των οικονομικών της, που πάντα mm-hmm. είναι η Αφροδίτη δείκτης των οικονομικών, το ξέρουμε σαν οροσκόπιο κράτος, είναι και η Αφροδίτη, βρίσκεται δυστυχώς ρουφηγμένη από τον νότιο δεσμό. Σε παρόλο που είναι σε πολύ καλό ζώδιο για αυτή, στα ψάρια, είναι στην έξαρσή της, είναι τελείως ρουφηγμένη πρέπει από τον διαρκώς νότιο δεσμό. Να δίνουμε. Και κάτι άλλο. Να δίνουμε. Μόλις πρόσφατα πέρασε από εκεί πάνω ο Ουρανός και ο Κρόνος με αντίθεση. Και ο Δίας. Κοίτα το Δία τώρα, η παγίδα ο Δίας. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω. Είναι πάνω. Ακριβώς. Σε δύσκολη όψη βέβαια με τη Σελήνη, το λαό. Συγχωρείς, ο Δίας τι κυβερνάει στο οροσκόπιο της Ελλάδας, 7ο οίκο. 7ο. Τα εχθρικά κράτη. Και εχθρικά, μην κάνουμε λάθος, δεν είναι και μόνο αυτά. Και υποτίθεται και οι συνεργάτες μας. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία στρέφουν όπλα εναντίον μας. Έτσι. Είναι και αυτά τα οποία στέλνουν όπλα τυλιγμένα σε ζάχαρη. Και ίσως να είναι τα πιο επικίνδυνα. Ακριβώς. Και μετά λένε φοβού τους Δαναούς και δωραφέροντες. Άστο, να μην πάμε εκεί. Λοιπόν, και. Πάντως εμείς ως χώρα θα έπρεπε να φοβόμαστε τους Δανούς, γιατί αυτοί πραγματικά μας έχουν καταστρέψει. Και, αυτή και τη όχι μόνο. Ότι είναι εχθρική στη χώρα ιδιαίτερα. Όχι μόνο, όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός της Βασιλείας στην Ελλάδα από τη Δανία είναι ουσιαστικά. Εγώ πάντως επειδή μπορεί να είμαι και βλακωδώς αισιόδοξη πολλές φορές και επιμένω πάντα να παίρνω και ένα θετικό μήνυμα, ακόμα και από τη χειρότερη πάντα, ένδειξη. Βέβαια. Θεωρώ ότι ακόμα και οι δυσκολίες εν τέλει έχουν έρθει για να μας αφυπνίσουν. Εννοείται, εννοείται. Μα η δυσκολία έτσι. Πάντα παίζει αυτό το ρόλο τον αφυπνιστικό. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε μία φράση η οποία είναι σοφή. Φράση του Νίτσε: ο ισχυρότερος πάντα επιβιώνει. Αλλά για να φανεί ποιος είναι ισχυρότερος, θα πρέπει να υπάρχει μία φάση δοκιμασίας. Εδώ όμως, Χρήστο μου, ανοίγεις μεγάλη συζήτηση. Ότι δεν με σκοτώνει, μα κάνει το δυνατό. Που πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι, όπως μου λένε πάρα πολλοί στίχος του Πορτοκάλου, είναι φράση του Νίτσε, κατά λέξη. Και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κλεμμένες κάποιες εκφράσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο συλλογικός νους, ακριβώς, που είναι μια αποθήκη πληροφορίας ακριβώς, που όλοι ακριβώς. δίνουμε και παίρνουμε. Ακριβώς. Συγγνώμη κιόλας, Χρήστο μου. Λοιπόν, σήμερα πιο συγκεκριμένα, δηλαδή αυτό που ούτως ή άλλως βλέπουμε μία Πανσέλινο μέσα στο Σκορπιό, που είναι ένας δύσκολος χώρος. Είναι δύσκολο και το ζώδιο και η μοίρα και οι εμπλοκές. Και η μοίρα και η εμπλοκή της Σελήνης στο συγκεκριμένο ζώδιο που θεωρείται πτώση της. Δηλαδή το συνέστημα εκεί έρχεται και καταρακώνται με την έννοια. Οι σκοτεινές πλευρές της Σελήνης. Οι σκοτεινές πλευρές. Αλλά νομίζω, δηλαδή για να δίνουμε και τη θετική πλευρά, γιατί πάντα υπάρχουν οι δύο όψεις, ότι ακριβώς βλέποντας τις σκοτεινές πλευρές της ψυχής μας, δεν είναι για να φοβηθούμε, είναι για να καταλάβουμε τους φόβους μας. Ακριβώς. Είναι να καταλάβουμε τι είναι αυτό εν τέλει που μας φοβίζει και προσπαθούμε να το αποφύγουμε, αλλά μόλις το αποδεχτούμε και το δούμε, είναι σαν να ξορκίζουμε το κακό. Βέβαια. Και εξατμίζεται, ξανεμίζεται. Μην ξεχνάμε κάτι, Εβίτα. Γιατί είναι και θάνατος αναγέννηση, άρα να το πεθάνουμε το κακό. Μπορώ να κάνω εδώ μια παρέμβαση από τα συμβολικά συστήματα. Στις κάρτες Ταρό, η κάρτα δύναμη είναι ακριβώς εκείνη η στιγμή όπου παλεύουμε με τον σκοτεινό εαυτό μας, με όλες μας τις φοβίες. Αυτός είναι πραγματικός εχθρός. Και τότε ακριβώς καταλαβαίνουμε ότι αυτό που φοβόμαστε σε τελευταία ανάλυση ήταν λιγότερο από αυτό που υποπτευόμαστε. Είναι ο ίδιος μας ο φόβος. Και αν μου επιτρέψεις, να θυμίσω λίγο το στίχο του Καβάφη, τους λαστριγώνες και τους κύκλοπες, το θυμωμένο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβαλείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους είναι εμπρός σου. Μεγαλύτερος εχθρός είναι ο ίδιος ο φόβος. Και ο χειρότερος φόβος είναι ο ίδιος ο φόβος. Εδώ θα χειροκροτήσω. Δηλαδή. Οπότε με τη Σελήνη στο Σκορπιό, κάνοντας τη μεγάλη βουτιά,
μπορεί ακριβώς να παλέψουμε και με τους ίδιους μας τους φόβους και να είναι μεγάλη στιγμή αυτογνωσίας. Εγώ προσωπικά βλέπω αυτή την πανσέλινο ως μια πανσέλινο η οποία μπορεί να βοηθήσει σε κάποια αυτογνωσία. Mm-hmm. Να δούμε τι είναι αυτό που μας φοβίζει και όσο μπορούμε να το παλέψουμε. Γιατί ναι, μεν, η σελήνη στο Σκορπιό, όπως πολύ σωστά είπες και το ξέρουμε αυτό, είναι πτωτική. Όμως δεν σημαίνει πως τα άτομα που έχουν σελήνη στο Σκορπιό δεν έχουν μεγάλη δύναμη. Είναι πανίδαμο. Παντοδύναμο ο ψυχισμό. Πανίσχυρο. Και εσύ και εγώ γνωρίζουμε άτομα με σελήνη στο Σκορπιό και τα έχουμε δει αυτά. Δεν θέλω να εκθέσω προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν. Γνωρίζουμε κάποια άτομα. Mm-hmm, mm-hmm. Και δεν είναι και καλούς ψυχαναλυτές. Ναι, άριστους. Δηλαδή, άσχετα αν το έχεις σπουδάσει το αντικείμενο, έχεις μια έμφυτη ικανότητα να διεισδύεις βαθύτερα στην ψυχολογία. Και άτομα με σελήνη στο Σκορπιό πρέπει να εμπιστεύονται πολύ τη διέστησή τους. Mm-hmm. Και αν μπορούσαμε να δράσουμε συμβουλευτικά, άτομα με σελήνη στο Σκορπιό θα πρέπει να παλεύουν με τους φόβους τους. Γιατί να πω όμως, να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχει μία μικρή, μεγάλη παγίδα για τους ανθρώπους που δεν δουλεύουν πολύ με τον εαυτό τους, αυτή τη σελήνη, το ότι επειδή ακριβώς ενστικτοδός νιώθουν πάρα πολύ εύκολα ότι συναισθηματικό ρευστό κυκλοφορεί, τσακώνουν πάρα πολύ εύκολα το συνηθέστερο που κυκλοφορεί, που είναι το αρνητικό. Οι φόβοι των άλλων, η ανασφάλεια, οι καχυποψίες. Λοιπόν, και όλο αυτό το εκλαμβάνουν, γίνονται αποδέκτες. Εκεί είναι που πρέπει να μην ταυτιστούν με αυτό, γιατί ακριβώς το νιώθουν. Όσο μπορούν να αποστασιοποιηθούν. Ακριβώς. Και να καταλάβουν ότι είναι εξαιτίας του φόβου του άλλου. Δεν είναι ότι τα σκοτεινά μας κίνητρα είναι η κακία μας, δεν ξέρω τι κακία. Είναι σύμπτωμα, συμπτωματολογία. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ο φόβος που τροφοδοτεί και πρέπει η σελήνη του Σκορπιού να ξορκίσει ακριβώς τους ίδιους τους φόβους που κουβαλάει και να τους εξαλείψει. Και εκεί είναι το σημαντικό, ακριβώς το σημαντικό έργο που μπορεί να επιτελέσει αυτή η σελήνη. Θα ήθελα μόνο να πω λιγάκι, για να το, δεν είναι κακό να κάνουμε τέτοιες αναφορές, ότι μερικά από τα πιο διακεκριμένα άτομα της ελληνικής κοινωνίας, και αν δεν είναι κακό μετά να πω ένα-δύο ονόματα νομίζω, είχαν και έχουν οι άνθρωποι σελήνη στο Σκορπιό. Μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα το μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη, τον Μίκητο Θεοδωράκη, με σελήνη στο Σκορπιό, και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Αβανόπουλος. Αναφέρω δύο άτομα, τα οποία στον τομέα τους έχουν διακριθεί ιδιαιτέρως και που χρειάστηκε πολλές φορές να αποδείξουν ότι πάλεψαν με τον ίδιο τους τον εαυτό μέσα για να μπορέσουν ακραίες, να φτάσουν σε κάποια κορυφή και οι δύο με τον τρόπο τους ο καθένας. Να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε τα ζώδια, γιατί θα σας πούμε τις επιρροές για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά, τα θετικά ή τα αρνητικά, αλλά τα θετικά που μπορούμε να βγάλουμε μέσα από κάθε τι αρνητικό. Τα αρνητικά τα ενδιαφέρουμε, γιατί μην το ξεχνάμε ποτέ. Η αστρολογία, η τέχνη μας, είναι τέχνη και επιστήμη τάσεων. Και η τάση επιδέχεται χειρισμό. Άρα, ακόμα και αν ξέρουμε το αρνητικό, δεν είναι μυρολατρικά, θα συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα δύσκολο σημείο εκεί και μπορούμε ακριβώς, αν πάρουμε μέτρα, να το αντιμετωπίσουμε. Να τα αξιοποιήσουμε κιόλας. Πόσες φορές δεν έχουμε δει στο δικό μας οροσκόπιο μία μέρα η οποία να είναι φορτισμένη ιδιαίτερα και παίρνοντας μέτρα, αν θέλει, έπεσε στα μαλακά. Αυτό να το τονίζουμε και εσύ καθημερινά που είσαι σε επαφή με τους τηλεθεατές, τους φίλους μας, να τους το λες αυτό, ότι δεν είναι μυρολατρία η αστρολογία, είναι τασιολογία. Αλλιώς δεν θα την εξετάζαμε. Αλλιώς δεν είχε νόημα. Δεν είχε νόημα, συγγνώμη, Βίτα μου. Δεν είχε νόημα η συμβουλευτική. Η συμβουλευτική έχει νόημα γιατί υπάρχει περιθώριο δράσης. Εάν δεν υπήρχε περιθώριο δράσης, δεν είχε νόημα η συμβουλή. Εάν ήταν της μοίρας μου γραφτό όταν βγω από όταν πέσει χεραμίδι στο κεφάλι μου, δεν είχε νόημα να ξέρω τι αστρολογικές επηρεάσεις υπάρχουν σήμερα. Τις ξέρω και παίρνω τα μέτρα μου όσο και όπως μπορώ. Λοιπόν, συνεχίσουμε να πούμε ότι μέσα στην Πανσέλινο στα γρήγορα για να περάσουμε και στα ζώδια που συμμετέχει ο Άρης, συμμετέχει μέσα από το ζώδιο του Λέοντα. Λέοντα, που σημαίνει ότι θέλει να εξυπηρετήσει κυρίαρχα τις επιταγές του ήλιου. Και ο ήλιος με τη σειρά του. Να σε διακόπτω, ότι ο Άρης είναι παντοδύναμος εκεί που είναι, γιατί έχει. Λεβέντης Άρης όμως, λεβέντης Άρης, δυνατός. Είναι στην τριπλότητά του, όπως λέμε στην αστρολογία. Είναι ισχυρός ο Άρης εκεί. Και χτυπάει σε εισαγωγικά τον ήλιο και τη σελήνη, αλλά θέλοντας να κάνει καλό στον ήλιο ουσιαστικά. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι η κλασική αστρολογία την εμπλοκεί, ακόμα και σε σκληρές όψεις όπως τώρα. Ήλιου, σελήνη, Άρη, το βλέπω ως μια εκδήλωση δυναμικής. Έτσι, λοιπόν. Άρα τι μπορεί στη θετική του έκφραση στη να βγάλει αυτός ο Άρης? Να σε πιέσει να κάνεις πράγματα που κάποια οκνηρία ή κάποια αμέλεια σε εμπόδιζε να τα κάνεις μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και το κίνητρο ποιο θα είναι, ο πραγματικός εαυτός. Ο πραγματικός εαυτός, ναι. Έτσι, ο πυρήνας του εαυτού μας, που είναι η καρδιά μας. Έτσι, το ζώδιο της καρδιάς. Αυτή τη δυναμική η οποία αναπτύσσεται, και αν κάποιον τον πιάνει στο οροσκόπιό του, μπορεί να αναγκαστεί, έστω και αν του φαίνεται βαρύ στην αρχή, να κάνει κάτι για το οποίο είχε διαφορήσει ή το είχε αναβάλει να το κάνει κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν έχει μια εκκρεμότητα σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί η αυριανή πανσέλινος, αν τον πιάνει, να τον αναγκάσει να λύσει αυτή την εκκρεμότητα.
θετικά πιστεύω. Δηλαδή, ξεβολευόμαστε κατά κάποιο τρόπο, διαταράσσουμε τις σχέσεις μας, αλλά μπορεί να ήρθε η ώρα ακριβώς να μην σκεφτούμε τόσο τις σχέσεις μας και πόσο αρέσουμε ή δεν αρέσουμε στους άλλους, αλλά τι τραβάει ο οργανισμός μας, η καρδούλα μας, και αυτό να βγούμε και να διεκδικήσουμε την αλήθεια μας. Έτσι. Και κάτι ακόμα μπορώ να πω, Εβίτα. Ναι, βεβαίως. Ότι την Ελλάδα, το οροσκόπιο της Ελλάδας, που την πιάνει αυτή η Πανσέλινος, είδαμε την ανάγκασε να βάλει το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Να πει πρέπει να αντιμετωπίσω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που υπάρχει. Καλά, εγώ θεωρώ λάθος το timing, βέβαια. Έτσι, με τον Ερμή τον ανάδρομο, δεν το συζητάμε καθόλου. Ναι. Και έχει σχέση και με το 12ο οίκο της Ελλάδας. Να σου πω κάτι τώρα. Μέσω ίντερνετ που υπάρχει πληθώρα πληροφορίας, διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, θα το δούμε, ότι βιάστηκαν να πάρουν μέτρα επίτηδες, γιατί σε λίγες μέρες ήταν διατεθειμένη η Ρωσία να μας χρηματοδοτήσει έτσι, με 50 δισεκατομμύρια να πάρουμε από εκεί το δάνειο. Λοιπόν, με χαμηλό επιτόκιο σταθερό, 4% και κάτι άλλες έτσι, εξαγορές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν μέσω Κίνας με άλλα 60 δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων, επειδή δεν είναι η πολιτική εκπομπή μας, δεν θα το επεκτείνω. Πάμε στα ζώδια. Το εξής που είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτές τις ημέρες που λήφθηκε η απόφαση, ένας πολύ βαρύς άξονας, ο άξονας θανάτου όπως λέμε στην αστρολογία, ήταν ακριβώς στο οροσκόπο της Ελλάδας. Άρα θα μπορούσαν να παιχτούν και τέτοια παιχνίδια. Ναι, άκουσα και δυστυχώς, όπως διαφαίνεται. Αλλά κάποια στιγμή, αν κάνουμε κάποια πολιτική ειδικά εκπομπή, μπορούμε να τα πούμε αυτά. Κάτι μου λένε. Τι μου είπατε, παιδιά, συγγνώμη. Οι τηλεθεατές. Λοιπόν, πώς επηρεάζει η Πανσέλινος την ψυχολογία, τα νεύρα του ανθρώπου και φυσικά. Γενικά η Πανσέλινος. Και φυσικά γενικά η κάθε Πανσέλινος. Λέγεται πως γενικά η Πανσέλινος πάντα βγάζει μια ιδιαίτερη ένταση. Οπότε εκ των πραγμάτων βγάζει μια παρουσιάζει μια έξαρση σε επίπεδο ψυχολογικό. Όλες οι φοβίες, οι ανασφάλειες λένε πως ενεργοποιούνται με την Πανσέλινο και βέβαια πολλές φορές μπορεί να βγάλει προς τα έξω πράγματα τα οποία δεν θέλαμε πριν να δούμε. Είτε αυτά μπορεί να είναι φόβοι, είτε ανασφάλειες, είτε ακόμα και αν είναι. Βαθύτερες ανάγκες. Βαθύτερες ανάγκες στον άνθρωπο και εκείνη τη στιγμή αναγκαζόμαστε να τις αντιμετωπίσουμε. Η συγκεκριμένη Πανσέλινος βέβαια θα επηρεάσει πολύ πιο δυνατά, κατά τη γνώμη μου, γιατί γίνεται, ξαναλαμβάνω, σε σταθερά ζώδια και σε πολύ φορτισμένα σημεία του ζωδιακού. Και μην ξεχνάμε, άρα έχει να βγάλει και σταθερές μας αλήθειες. Έχει να κάνει με σώψυχα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τα σώψυχά μας. Πάντα. Έτσι. Και είναι ότι άλλες εποχές, επειδή μπορεί προς χάρη της αρμονίας, της ισορροπίας, να καταπιέζουμε κάποιες ατομικές προσωπικές μας εσωτερικές ανάγκες και με την Πανσέλινο φορτιζόμαστε και ερχόμαστε και δεν κρατιόμαστε. Πια βγαίνουν, φουσκώνουν ό,τι κρατούσαμε και δεν το είχαμε εξωτερικεύσει. Έτσι. Μπορεί τώρα να διεκδικήσει την εξωτερικεύσή του και να βγει πολλές φορές με τρόπο δυναμικό. Δηλαδή, κάλλιστα αυτή η Πανσέλινο μπορεί να φέρει και ανατροπή σχέσεων οι οποίες κρατιόταν από μια κλωστή. Αφού κρατιόταν από μια κλωστή και η κλωστή δεν έχει δέσει, αναγκαστικά πρέπει να κοπούν.